Μένα μου άρεσε πάντα η προπονητική και στις ομάδες τις περισσότερες πάντα. Συνήθως αρχηγός ήμουν και μου αρέσει να δίνω ψυχολογία στους παίχτες. Δηλαδή ποντάρω πολύ στο μαυρικό πνεύμα. Και παλιότερα το είχα σκεφτεί να αναλάβω κάποια ομάδα, αλλά τώρα μου δόθηκε ευκαιρία εκεί στον Αστέρα. Μου μίλησε ωραία και ο Θήμιος, ο Δήμας και ο Σπύρος ο Τζάνης και είδα ότι σου ταιριάζει η φιλοσοφία που θέλουμε να δώσουμε και είπα να το δοκιμάσω. Εντάξει, και για μένα είναι κάτι καινούριο, αλλά έχω διάθεση. Και από ό,τι είδα, έχουν και τα παιδιά διάθεση να κάνουμε κάτι καλό. Τώρα το τι θα φέρει, θα δούμε. Η εικόνα που είδα ότι εντάξει, καλά είναι η ομάδα, καλοδουλεμένη. Τώρα έχει, εμένα τα παιδιά τα περισσότερα εξάλλου ήταν συμπαίχτες μου και με τους περισσότερους έχω καταφέρει να είχαμε πολλές επιτυχίες στο ΦΕΣ πρωτό και να ανέβουμε κατηγορία και να έχουμε πολλές νίκες με ότι θέλουμε πιο δύσκολους αντιπάλους. Αλλά εγώ το βλέπω ότι εντάξει, αισιόδοξο είμαι. Έχω ωραίο, καλό ρόστερ. Απλά δεν έχουμε τόσο μεγάλο πλάτος. Θα πρέπει να έχουμε κάποιους παίχτες παραπάνω. Έφυγε τώρα και ο Αλέξης, ο Μαλτίνη από την απώλεια. Και ένα άλλο παιδί που μου είπαν παιδί στην άμυνα. Αλλά εντάξει, θα βγουν τώρα παιδιά από μέσα. Θα κάνουμε και κάποιες μεταγραφές, ώστε να είναι ανταγωνιστική ομάδα. Εγώ αυτό θέλω. Να είναι ανταγωνιστική ομάδα. Δηλαδή να έχει την ταυτότητά της και να παίζει. Και από εκεί πέρα πιστεύω θα έχουν και τα αποτελέσματα. Τι περιμένεις? Εντάξει, είναι εντός έδρας. Αυτό είπα και στα παιδιά ότι εντάξει, είναι ευκαιρία με το νέο έτος να ξεκινήσουμε δυναμικά. Σίγουρα στόχος είναι να παίξουμε, να πάμε να νικήσουμε το μάτς. Όπως και στα περισσότερα σχεδόν σε όλα τα μάτς να πηγαίνουμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Και πιστεύω θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Αυτό τόνισα στα παιδιά πιο πολύ. Ψυχολογία είναι το σημαντικό σε μια ομάδα. Αν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και δυνατός, σίγουρα θα έρθουν τα αποτελέσματα. Πρώτα πρέπει να πιστέψεις τα παιδιά στον εαυτό τους ότι είναι καλή. Γιατί δεν είναι και τυχαίο που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική.